ένα δικαίωμα απόλυτα συμβατό με τη διεθνή νομιμότητα και το οποίο η Ελλάδα προφανώς μπορεί να ασκήσει και σε άλλες περιοχές. Προφανώς και στην Κρήτη, αλλά και αλλού. Όμως σε χρόνο, με τρόπο και υποσυνθήκες που η ίδια θα το επιλέξει. Είναι κάτι που αναφέρεται ρητά στο πρώτο κιόλας άρθρο του νομοσχεδίου που συζητούμε σήμερα. Άλλωστε, η συγκεκριμένη αυτή δήλωση συνοδεύει από το 1995 και την επίσημη κύρωση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας από την Ελληνική Βουλή. Πρόκειται για ένα πολύ καθαρό μήνυμα που στέλνει και τώρα η κυβέρνηση σε όσους προσπαθούν με απειλές, με λιονταρισμούς, να στερήσουν από την πατρίδα μας ό,τι τις επιτρέπουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου.